Έλα, βάλ τα πράγματα στην τσέπη σου, μου τα λες έξω, σε παρακαλώ. Όταν ήσασταν μωρά, χαθήκατε σε ένα τούνελ. Και 2 ώρες σας ψάχναν να σας βρούνε, θυμάσαι? Στο αμπέλι από κάτω. Πίσω... στο αμπέλι μας. Ναι. Μωρά ήμασταν. Πόσο ήσασταν, μικρά? Μίζερα. Έλα. Πόσες ώρες σας ψάχναν? Ξέρω, τώρα θυμάμαι. Ναι, αλλά λέει ήταν μεγάλο βαθύ, λέει, τον ψάχνατε πολύ, σας ψάχνατε να σας βρουν. Το θυμήθηκες? Όχι. Στην ποτάμι κάνεις. Έχει εκεί πέρα τούνελ. Ναι, τώρα δεν ξέρω αν είναι φυσικό. Ήταν έτσι σαν καμπάρα, αλλά από εδώ. Άντε ρε. Όλος πια. Και τόσο μεγάλο ήταν αυτό? Μεγάλο βάθο. Να περάσω κι εγώ σαν πεταλουδίτσα. Μεγαλώνοντας, ακούγαμε ιστορίες από τους γυραιότερους της περιοχής μας σχετικά με την ύπαρξη αρχαίων μυστικών καταφυγίων κάτω από τη γη, εκατοντάδων μέτρων σε μήκος, προσβάσιμα μόνο σε όσους ήξεραν από πού να μπουν. Αυτό μας κίνησε το ενδιαφέρον για εκτεταμένη έρευνα και πολλές μέρες προσωπικής αναζήτησης, όπως και πράξαμε με τη βοήθεια ανθρώπων της περιοχής. Και αφού συγκεντρώσαμε αρκετά στοιχεία και πληροφορίες, ανακαλύψαμε μετά από πολύ κόπο και την βοήθεια πολύτιμου μάρτυρα τη μοναδική είσοδο που έχει απομείνει σε αυτές τις υπόγειες σύραγγες. Εδώ, μόνο με τσουλήθρα κατεβαίνεις. Έλα. Μόνο με τσουλήθρα κατεβαίνεις εδώ, λέω. Έλα, τι θες. Κεφτάρι. Και αυτό. Ναι. Κανείς. Περίμενε, όχι. Περίμενε. Περίμενε γιατί θα το χάσουμε το φακό. Και εκεί που θα πάει, πίστεψέ με, δεν μπορώ να το πάρουμε. Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Έλα, πέρα, πέρα. Τράβα τον ανοίξει και ακούμπα το κάπου εκεί να έχει φως. Το πάρουμε φεύγοντας. Το, κάπου το να... θέλω πιο κάτω αυτό, έλα. Θα κατέβεις? Ναι, ναι, φύγει. Να βλέπεις, δεν βλέπεις, κάτσε. Σε αφήνω αυτό εδώ και φέρω το σήμα είναι. Δεν ξέρω πού να πατήσω. Δεν βλέπεις. Δεν βλέπω. Εκεί το μεταξύ που έχεις το χώρο σου έχει μια αράχνη κάτι καλά. Η θεωρία μας λέει πως οι σύραγγες αυτές είναι αρχαίες και πιθανώς ήταν μεταλλεία. Δεν γνωρίζουμε πόσα χρόνια πριν σχηματίστηκαν και από ποιον. Καθώς είναι προφανές ότι δεν πρόκειται για φυσικούς σχηματισμούς. Οι πιο σύγχρονες μαρτυρίες εικάζουν πως οι σύραγγες αυτές χρησιμοποιήθηκαν από τους ντόπιους κατά την εισβολή των Ναζί ως κρυσφύγετα και αρκετά χρόνια μετά χρησιμοποιήθηκαν πάλι από τους αντάρτες την εποχή της Χούντας. Πάει κατά εκεί. Mm-hmm. Πάει κατά εκεί. Mm-hmm. Βάλτε μέσα από την μπλούζα σου όπως έκανα εγώ. Mm-hmm. Άρα μόνο από εδώ πάει, έλα. Η έρευνα μας έδειξε ότι υπάρχουν 6 είσοδοι.
από τις οποίες οι δύο μοιάζουν με κάποιο είδος πηγαδιού, από όπου με κάποιο τρόπο θα ανέλγιαν τα μεταλλεύματα. Τι είναι αυτό το μπλε το χρώμα ρε που υπάρχει παντού? Πάρε μερικές ντουρς αέρα. Οι άλλες τέσσερις είσοδοι αποτελούν καμπυλωτές καμάρες, φτιαγμένες με πέτρες, οι οποίες όμως έχουν σφραγιστεί από το στρατό, σύμφωνα με τα λεγόμενα και πάλι των βασικών μαρτύρων, έτσι ώστε να μην ξαναχρησιμοποιηθούν από τους αντάρτες στην πιο σύγχρονη εποχή. Εμείς ακολουθήσαμε τη μοναδική είσοδο που έχει απομείνει, η οποία ξεκινά από ένα σημείο που άλλοτε βρισκόταν μέσα σε σπηλιά, αλλά ύστερα από εκτεταμένη κατολίσθηση έμεινε εκτεθειμένη. Παρόλα αυτά, είναι δύσκολο να την δει το απέδευτο μάτι. Ποιο είναι το πρόβλημα? Αλλιώς, έτσι. Πάτα. Πάρε 2-3. Έχει μέρος να κατέβεις? Πρόκειται για ένα στενό πέρασμα το οποίο οδηγεί σε μια κατάβαση, όπου κατεβαίνοντας ανά 3 περίπου μέτρα ακολουθούν θάλαμοι που χωρούν από 2 έως 5 άτομα και ενώνονται με εξαιρετικά επικίνδυνα στενά περάσματα. Να κατέβω ή όχι? Για να κατέβω εγώ, ναι. Θα περιμένεις να κατέβω εγώ πρώτα σε σένα. Μαλάκα, μην είχε πιάσει μια... Έλα, βάλ τα πράγματα στην τσέψη μου, τα λες έξω, σε παρακαλώ. Λίσκια. Να μάω τάω. Φίλε, ξέρεις τι? Θα βγω τώρα. Θα βγω γιατί... νιώθω όσο κατεβαίναμε χαμηλότερα αισθανόμασταν τη μείωση του οξυγόνου, κίνδυνος πολύ σημαντικός μιας και οι κύριες είσοδοι έχουν σφραγιστεί, πράγμα πολύ επικίνδυνο αν κάποιος δεν έχει μαζί του οξυγόνο αλλά και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Κινδυνεύει από την υψηλή συγκέντρωση διοξιδίου, δηλαδή τον λεγόμενο στην γλώσσα των σπηλαιολόγων βρώμικο αέρα. Κάτι που δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό από το ίδιο το άτομο, μιας και φέρνει ζαλάδες, μούδιασμα, λιποθυμικά επεισόδια, έως και το θάνατο. Περνάει, άμα πάω μπορώ να μπω. Όχι, δεν θα πας. Γιατί? Ναι, δεν έχει οξυγόνο. Δεν θα γυρίσεις. Δεν έχει οξυγόνο. Δεν μπορείς να ρουφήξεις. Έλα. Κάτσε να πάρω το σκήνι από εδώ. Αυτό, και πάμε. Ωραίος. Θα πούμε έξω. Πρόκειται για μια περιπέτεια, όπως αυτές που ζούσαμε, όταν ήμασταν μικρά παιδιά. Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε την επικινδυνότητα της κατάστασης. Μείνετε μαζί μας σε αυτό που φαίνεται ότι θα εξελιχθεί σε μία μίνι σειρά υπόγειων αλλά και επίγειων εξερευνήσεων ως άλλη μια περιπέτεια όπως αυτές που ζούσαμε μικροί. Και μην ξεχνάτε να πατήσετε το κουμπάκι like και subscribe. Μας βοηθάει πραγματικά.